Γιάννης Ζουγανέλης, καλημέρα Γιάννη. Ναι, είσαι καλά καταρχήν? Είμαι καλά. Ευχαριστώ. Δύο κουβέντες θέλουμε να μας πεις για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Πραγματικά ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που μου δίνετε την δυνατότητα να τοποθετηθώ για μια προσωπικότητα της νεολικής ζωής. Ένας άνθρωπος ο οποίος κουβαλούσε μια κοντιά από την επαρχία και όχι τη μιζέρια. Ένας άνθρωπος που ενεργούσε πάντοτε με γνώμονα την ισότητα μεταξύ ανθρώπων, είχε αισθητική και ιδεολογική θέση την οποία μονίμως κατέθεται. Δεν ήταν από τους βολεμένους. Εγώ τον ξέρω από τα 15 μου χρόνια τον Δημήτρη. Στεκόταν δίπλα και αλληλέγγυος σε ό,τι αφορούσε οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές ισορροπίες στη ζωή. Και είχε και ένα τρομακτικό ένστικτο να αντιλαμβάνεται ποιο τραγούδι μπορεί να πει και να περάσει, να το περάσει στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα νέο Έλληνα που την Ελλάδα την φέρνει σε μια, όχι μόνο ισορροπία, αλλά και σε μια ανάταση μπορώ να πω, διότι κάνει τον άλλον τον αποδέχτη να αισθάνεται ότι έχει λόγο ύπαρξης, έχει λόγο συνύπαρξης, μπορεί να μπει σε μια διαδικασία για το μέλλον, χωρίς να χρησιμοποιεί ματαιοδοξικές λογικές ο Δημήτρης, χωρίς να μπει ποτέ στις λογικές του lifestyle, της πνευματικής πορνείας, της εικόνας. Θα μπορούσα να μιλάω με τα καλύτερα επίδυνα για έναν άνθρωπο που έφυγε, αλλά άφησε παρακαταθήκη τον τρόπο που ερμήνευε τα τραγούδια, την αγάπη και το σεβασμό που είχε στους συνθέτες και στους εργάτες της μουσικής, στους μουσικούς και γενικότερα, όλους τους εργάτες του τραγουδιού, δεν αποποιήθηκε ποτέ τη λαϊκότητα και δεν έπαιξε ποτέ επίσης στον λαϊκισμό. Δεν εκμεταλλεύτηκε δηλαδή για να μπει, για να πουλήσει, για να πω μια χιδέα λέξη. Πες μου το αγαπημένο σου τραγούδι από το Δημήτρη Μητροπάνο. Μάλλον δεν είναι σωστό να λέμε, ναι, από το Δημήτρη Μητροπάνο, γιατί και ο ίδιος είπε πριν στο βίντεο ότι τα τραγούδια που λέω δεν είναι δικά μου. Είναι με το Δημήτρη Μητροπάνο, ναι. Βέβαια, ο τραγουδιστής, συμφωνώ βέβαια σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Καλό θα ήταν οι παρουσιαστές να λένε ποιος είναι ο πνευματικός δημιουργός, αλλά ο Δημήτρης ήταν αυτός που έπαιρνε ένα τραγούδι και το έβαζε και το δικό του πνεύμα και τη δικιά του. Το απογείωνε. Ναι, έδινε το δικό του στίγμα μέσα στο τραγούδι, οπότε και σε ένα μεγάλο βαθμό τα τραγούδια ανήκουν και στους τραγουδιστές εδώ πέρα που τα λένε και δικαιολογημένο ο κόσμος θεωρεί ότι είναι και δικά τους. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να αποκρίσω από κάποιο τραγούδι, γενικά δεν είμαι της σύγκρισης. Νομίζω ότι έχει ένα τεράστιο μπουκέτο τραγουδιών τα οποία χαρακτηρίζουν τον τύπο του λαϊκού τραγουδιού στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και βέβαια έχετε υπόψη σας ότι πέρασε και μία φάση αμφισβήτησης από τους παρουσιαστές. Δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται. Μας αρέσει να λέμε, ξέρω εγώ, για τους συνθέτες τους προπευλημένους και δεν λέμε, ξέρω εγώ, για τον Μουσαφίδη, για ανθρώπους, για τον Σούκα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι, ναι. Έτσι. Προσθέτουν πολύ στον ύπο μας. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Και χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά. Δυστυχώς η χθεσινή είδηση πραγματικά στενοχώρησε όλο τον κόσμο και ξέρω και εσένα ειδικά πολύ, γιατί και έχεις είχες ιδιαίτερη σχέση. Ήμασταν πολύ καλή φίλη. Ακριβώς. Συνεργαστήκαμε πάρα πολλές φορές. Μοιραστήκαμε πολλές χαρές και λύπες και απογοητεύσεις. Γιατί παίρνω τη φράση που μπορείς να κάνεις, την αμφισβήτηση πολλών. Αλλά ο χρόνος καταξιώνει τους πάντες όμως. Και έτσι ο Δημήτρης καταξιώνει ένας μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, το άξιζε. Γιατί τραγούδισε με έναν μοναδικό τρόπο. Είχε μια λεβενδιά επάνω του που σπράνια σήμερα υπάρχει στον κόσμο μας, γενικά γύρω μας, στους καλλιτέχνες γύρω μας. Ήταν ο Δημήτρης ο άνθρωπος, ο δικός μας άνθρωπος, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας μας. Σου έδινε την εντύπωση ότι ό,τι πρόλογα και ανέχες μπορούσες χωρίς να το κουβεντιάσεις. Έμεινε σημαντικά τους συνθέτες, τον Μικρούτσικο, τον Μούτσι, τον Μάριο Τόκα και όλους τους λαϊκούς που συνεργάστηκε μαζί του. Ήταν λίγο απόμακρος ο Δημήτρης Μητροπάνος, το έλεγε και ο ίδιος, αλλά με τους φίλους του, με αυτούς που γνώριζε, δενόταν πραγματικά. Συγγνώμη κάτι, ο πραγματικός τραγουδιστής
τραγουδιστής είναι απόμακρος. Δεν βγαίνει έξω για να φωτάζει στα περιοδικά κάθε μέρα και να πει σήμερα δεν μου αρέσει ο αέρας και αύριο δεν μου αρέσει ο ήλιος. Αλλά τα κάνουν αυτοί που δεν έχουν να πούν τίποτε. Λοιπόν, ο Μετρόπολης δεν έχει ανάγκη να κάνει τέτοια πράγματα. Ναι. Τραγουδούσε μόνο. Τίποτα άλλο. Και τραγουδούσε σωστά και ωραία. Βλέπω τώρα στο βίντεο πώς θα μου και μου δίνει εντύπωση ότι όταν τραγουδάει είναι σαν ένα ιστοποιός που παίζει επάνω σε στην πίστα. Μανώλη, είχε πει ο Δημήτρης Μετροπάνος ότι λάθος όταν τραγουδάς είναι να μην νιώθεις. Όχι να μην είναι σωστή μια νότα. Το ένα διορθώνεται, το άλλο όχι. Εσύ δεν διορθώνεται με τίποτα. Τον Δημήτρη Μητροπάνο τον θεωρούσα πνευματικό μου παιδί. Έφηβος ξεκίνησε μαζί μου την πορεία του στο τραγούδι για να φτάσει στις κορυφές της λαϊκής αποδοχής, της μεγάλης αγάπης και της καλλιτεχνικής καταξίωσης. Πριν λίγες μέρες συζητούσαμε για την συναυλία που θα έδινε στο Ηρώδιο με τον Επιτάφιο και το Άξιον Εστί και για τη μελλοντική ηχογράφηση του Διόνυσου. Έτσι μου είναι αδύνατο να συνειδητοποιήσω ότι αυτός ο δυνατός και περήφανος άντρας έφυγε τόσο ξαφνικά και άδικα από τη ζωή. Ήμουν τόσο περήφανος για αυτόν, τον εκτιμούσα και τον αγαπούσα τόσο πολύ που η απώλειά του με συγκλονίζει. Τώρα η σκέψη μου στρέφεται προς τη γυναίκα του και τις κόρες του, στις οποίες δεν έχω λόγια να πω. Το μόνο που ίσως τις παρηγορήσει είναι ότι τον άνθρωπό τους τον λάτρεψε ένας ολόκληρος λαός και γι' αυτό θα μείνει για πάντα στη συλλογική μας μνήμη. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα ότι ο Δημήτρης έφυγε. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε πάρα πολύ να ζήσει και έκανε πάρα πολλές μεγάλες μάχες και τις νικούσε όλες. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Το μυαλό μου πάει στη Δένια, στη Μεσίνη και στην Αναστασία και τις εύχομαι να σταθούν δυνατά τώρα σε αυτή τη στιγμή τη δύσκολη. Ο Δημήτρης ήταν αυτός που ξέρουμε όλοι, που αγαπάμε όλοι. Αυτός ο άνθρωπος, ο αγέροχος, που πάντα ένιωθε ότι ξεκινάει τα βιβλία του Ηλία Πετρόπουλου και χόρευε τη ζελπικιά με αυτό το επιβλητικό και το υπέροχο. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά δεν το πιστεύω ακόμα. Καλό του ταξίδι, αν και πάντα θα είναι εδώ κοντά μας. Δεν δέχομαι την απώλεια. Έτσι. Μελίνα, ακριβώς αυτό ισχύει που, που λέει η Μελίνα. Ένας άνθρωπος αφήνει πίσω του πολύ σημαντικά πράγματα, αναμνήσεις. Σκέφτομαι κιόλας, Μελίνα, ότι σε αυτό το ταξίδι που πηγαίνει ο Δημήτρης Μητροπάνος θα συναντήσει και τον Μάριο Τόκα, τον Νίκο Παπάζογλου, τον Μανώλη Ρασούλη. Πολύ σημαντικά.